Την αποστρατιωτικοποίηση 16 ελληνικών νησιών ζήτησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην εταιρεία κατασκευής πυράβλων Ρόκετζαν. Παράλληλα, έκανε λόγο για παραβίαση των συμφωνιών από την πλευρά της Αθήνας και την κάλεσε να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συνθήκες. 23 ada var. Σε 16 νησιά του Αιγαίου υπάρχει στρατός κατά παράβαση των διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο έτσι ώστε να διασφαλίσει σχέσεις καλής γειτονίας. Ο Χουλουσί Ακάρ αναφέρθηκε και στην Κύπρο λέγοντας πως η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη και δεν θα επιτρέψει μονομερείς ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας παράλληλα πως η Άγκυρα διεξάγει έρευνες με 2 ερευνητικά πλοία. Δεν υπάρχει λύση χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Εμείς ως Τουρκία δεν επιτρέπουμε τελεσμένα και δεν θα τα επιτρέψουμε και στο μέλλον. Ευχόμαστε να λυθεί το θέμα με βάση το διεθνές δίκαιο και με ειρηνικό τρόπο. Από τον Ταβόσο που βρίσκεται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμου, ο Υπουργός Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσογλου, μιλώντας στο Σπούτνικ, κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ακολουθεί πολιτική με 2 μέτρα και 2 σταθμά και ζήτησε να μεσολαβεί δίκαια και αντικειμενικά στο θέμα της οριοθέτησης αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στη Μεσόγειο, αντί να λαμβάνει απλώς αποφάσεις που στοχοθετούν την Άγκυρα.